Δεν είμαι σίγουρος ότι, δεν είμαι σίγουρος, κυρία Τριανταφύλου, ότι η Τουρκία πιέζεται αυτή τη στιγμή. Και δεν είμαι σίγουρος ότι πιέζεται με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς να της ασκήσουμε πίεση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διχογνωμία στους κόλπους των δυτικών μέχρι ποιου σημείου μπορούν και πρέπει να φτάσουν απέναντι στην Τουρκία, την οποία εξακολουθούν να θεωρούν ένα πολύτιμο σύμμαχο, προκειμένου να μην τη χάσουν. Η Τουρκία έχει κερδίσει από, για την ώρα τουλάχιστον, από την κρίση στην Ουκρανία. Δεν έχει καταφέρει, ευτυχώς για εμάς, αυτή τα όποια κέρδη να τα κεφαλαιοποιήσει, και αυτό της δημιουργεί ένα εκνευρισμό και μία σύγχυση. Αλλά από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι πουλάει καλύτερα πλέον το γεγονός ότι η ίδια είναι ο συνομιλητής των Ρώσων, συγγνώμη, στην περιοχή. Η χώρα η οποία μπορεί να λειτουργεί με κάποιον τρόπο ή να προσπαθεί να ρυθμίσει τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ερντογάν επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά και μονότονα ότι θέλει να συγκαλέσει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό, η λύση που έδωσε για το ζήτημα της κρίσης τροφίμων, η λύση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με τους εχμαλώτους, με την ανταλλαγή εχμαλώτων, όλα αυτά η Τουρκία τα πουλάει. Μάλιστα. Τα πουλάει ότι είναι τόσο χρήσιμη που οι δυτικοί δεν θα πρέπει να μπουν στη λογική να δοκιμάσουν τη σχέση τους με την Τουρκία για χάρη άλλων κρατών που κατά την Τουρκία, γιατί αυτό το λέει καθαρά, δεν είναι τόσο πολύτιμες χώρες για τα δυτικά συμφέροντα όσο είναι η ίδια. Να ρωτήσω, βάλατε κύριε Φίλη έτσι πολύ πολύ έγκαιρα και θα έλεγα και με πολύ μεγάλη σαφήνεια στο τραπέζι το τελευταίο χρονικό διάστημα την πρόταση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια ανωτίως και ανατολικά της Κρήτης. Ωραία. Αυτό που θέτεται λοιπόν, κύριε Κοτρότσο, είναι στην καρδιά του προβλήματος ή αν θέλετε των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η διευθέτηση, ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών πέραν της συμφωνίας που έχουμε με την Αίγυπτο και αυτής που κάναμε με την Ιταλία που ήταν στη συνέχεια της συμφωνίας του 1977 της Υφαλοκρηπίδας. Γιατί μιας και το λέτε, δεν έχουμε καλά νέα από την Αλβανία, από ό,τι φαίνεται. Ναι, την τελευταία συνάντηση που είχαμε μεταξύ του κυρίου Ράμα και του κυρίου Μητσοτάκη, ο Ράμα είπε ορθά κοφτά ότι δεν έχουν βρει με την Ελλάδα ακόμα κοινό τόπο για την από κοινού, γιατί από κοινού απαιτείται να είναι προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να υποθέσω εγώ ότι να υποθέσω ότι στα Τύρανα χτυπούν και τα τηλέφωνα από την Άγκυρα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι υποθέτεται σωστά. Άλλωστε, ο Ράμα δεν έχει κρύψει την πολύ καλή προσωπική σχέση που έχει με τον Ερντογάν. Ναι. Όμως, υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτή η εκκρεμότητα είναι από το 2009 και τουλάχιστον είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο από όταν ο κύριος Δένδια σε μια επίσκεψη που είχε κάνει στα Τύρανα το είχε συμφωνήσει τότε με το Ράμα. 1,5 χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα, καλό είναι, μια και υπάρχει η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, που ακόμα ενδιαφέρει τους Αλβανούς περισσότερο φαίνεται από ότι ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα επίσης για μας, γιατί χάνουμε μοχλούς πίεσης. Θα πρέπει όμως να το δούμε συνολικά το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι σε σχέση με τα χωρικά έδατα που δεν είναι οριοθέτηση, αλλά είναι ένα μονομερές δικαίωμα που έχει η κάθε χώρα, γιατί συνιστά κυριαρχία, ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτό που έχω προτείνει και που έχει ακουστεί έτσι κι αλλιώς και έχει προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών μετά τη συμφωνία με την Ιταλία. Θυμίζω σαν ναι, από το 2021 ακόμα. Λοιπόν, δεν πρέπει να είναι μια σπασμωδική κίνηση η οποία εντάσσεται στη λογική ανταπόδοσης στην Τουρκία για την πιθανότητα που είναι σφοδρή ενεργοποίηση του τουρκολιβικού συμφώνου. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. Εσείς, κύριε Κοντρότσο, που έχετε διαβάσει και το βιβλίο μου περί διοικητικού πατριωτισμού, θα το έχετε εντοπίσει αυτό. Ένας συνολικός σχεδιασμός μιας κλιμακωτής επέκτασης που έχει τη λογική πρώτον ότι κάνω επιτέλους χρήση ορθή του διεθνούς δικαίου και εμπροκειμένου του δικαίου της θάλασσας αντί απλά και μόνο να το επικαλούμε. Γιατί στο τέλος κινδυνεύω να καταλήξω ανέκδοτο. Συγγνώμη για το βαρύ χαρακτηρισμό, αλλά όταν κάτι λες συνεχώς και δεν το εφαρμόσεις,
η άλλη πλευρά θεωρεί ότι είσαι αδύναμος ή ανίκανος ή απρόθυμος να το κάνεις. Ναι, απλώς επισημαίνω, κύριε καθηγητά, ότι εσείς λέτε τώρα. Ακούω από κυβερνητικά. Ακούω όμως από κυβερνητικά χείλη να λένε ότι ναι, πρέπει να το προετοιμάσουμε. Άρα μιλούν για μια διαδικασία που μπορεί εύκολα να διολυστήσει σε ένα απότερο μέλλον. Κυρία Τριανταφύλου, εσπευσμένη όταν έχει προαναγγελθεί από τα πλέον επίσημα χείλη εδώ και 1,5 χρόνο, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι. Εσπευσμένη θα ήταν αν εφνιδιάζαμε την Τουρκία και κάναμε κάτι ή και οποιονδήποτε άλλον, αλλά να πω κάτι. Σε τι συνίσταται ακριβώς η επίσπευση όταν μιλάμε για τα νότια της Κρήτης που μπορεί να ενοχλήσουν τη Λιβύη, αλλά δεν μπορεί να ενοχλήσουν σε έναν λογικό κόσμο την Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί συνιστά κλιμάκωση από δικής μας πλευράς η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας και ενός μονομερούς δικαιώματός μας και δεν συνιστά κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας η προσπάθεια εφαρμογής του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Γιατί δηλαδή η βάση της κλιμάκωσης για να χρεωθεί στην Ελλάδα θα είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων και δεν θα είναι αυτό που συνέβη πριν από 3 Δευτέρες, ναι. Δηλαδή η νέα συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Γιατί εγώ θα δυσκολευτώ ως Ελλάδα να εξηγήσω στους δυτικούς μου εταίρους ότι δεν κλιμακώνω κάνοντας μια τέτοια κίνηση, παρά μόνο κατοχυρώνω τα δικαιώματά μου. Γιατί να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η κίνηση αυτή δεν είναι βεβαιασμένη, άλλωστε δεν θα την πρότεινα αν πίστευα κάτι τέτοιο, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο πέρα από όλους όσους ανέφερα και πέρα από το γεγονός ότι αυτό πρέπει να είναι μέρος, επαναλαμβάνω, ενός συνολικού σχεδιασμού. Γιατί κυρία Τριανταφύλου και κύριε Κοτρότσο, αν αύριο δούμε ένα σεισμικό σκάφος της Τουρκίας, επικαλούμενο άδεια που έχει πάρει από την κυβέρνηση της Λιβύης της Τρίπολης εν προκειμένου. Στα 6,1. Σεισμικές έρευνες στα 6,1 ή στα 11,9 από τις ακτές της Κρήτης, εμένα δεν θα μου άρεσε να το δω. Το είδα να συμβαίνει μία φορά με το Roots Race στο Καστελόριζο. Η Κρήτη είναι το 5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Προσωπικά δεν θα μου άρεσε να δω κάτι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αν η Λιβύη αύριο καταθέσει συντεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το κομμάτι που θεωρεί ότι τις αναλογεί εκτός του Τουρκο-Λιβυκού Συμφώνου, ξέρετε πού θα φτάσουν αυτές οι συντεταγμένες? Ξέρετε πόσο κοντά στις ακτές της Κρήτης θα γλύψουν τη Γάβδο, θα την αγγίξουν τη Γάβδο, για να μην σας πω να την καπελώσουν, θα φτάσουν αυτές οι συντεταγμένες? Θα μου πείτε, θα πρόκειται για μια παράνομη κίνηση. Ναι, αλλά η μία παρανομία που ναι μεν δεν παράγει δίκαιο έρχεται και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θέλω με αυτή την κίνηση είναι να αποφύγω τετελεσμένα και να στείλω και ένα μήνυμα αποφασιστικότητα στην Τουρκία ότι όσο συνεχίζει αυτή να παρανομεί, εγώ με νόμιμο τρόπο θα κατοχυρώνω τα δικαιώματά μου, θα κατοχυρώνω και θα εξασφαλίζω την κυριαρχία μου, θα την υπερασπίζομαι, γιατί θυμίζω ότι η κόκκινη γραμμή όταν είχαμε το Roots Race στο Καστελόριζο, όπως ο κύριος Κεραπετρίτης την είχε θέσει, ήταν μίλια. Τα 6 μίλια. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω στην Κρήτη η κόκκινη γραμμή να πάει στα 12 μίλια. Μπορεί να θεωρηθώ από κάποιους ακραίος. Μάλλον δεν είμαι και το ξέρετε κι εσείς αυτό. Ναι, το γνωρίζω. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να μην κινούμαστε με μια φοβική λογική ότι θα μας χρεωθεί η κλιμάκωση. Συγγνώμη, η κλιμάκωση έχει ήδη ξεκινήσει από την Τουρκία και θα μου πει κάποιος, γιατί το άκουσα και από εκεί επίσημα χείλη, μα η Τουρκία πάει σε εκλογές. Δηλαδή η Ελλάδα θα πρέπει να ορίζει τα δικαιώματά της, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση τον εκλογικό κύκλο. Ακριβώς. Σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο για την Τουρκία. Ναι, αυτό δεν το δέχομαι και κάτι τελευταίο το είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα μας. Μην εγκλωβιστούμε στη λογική ότι η Τουρκία, επειδή παρανομεί, μπορεί να παράγει τετελεσμένα, αλλά εμείς επειδή δεν θέλουμε να παρανομούμε και σωστά δεν θέλουμε να παρανομούμε, για να μην χρεωθούμε ότι κλιμακώνουμε απέναντι σε ένα τετελεσμένο ή μια παρανομία της Τουρκίας, δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Απολύτως η Τουρκία ελέγχει το διακόπτη της έντασης. Άντε λίγο να βάζουν το χέρι τους και οι Αμερικανοί, η Ελλάδα δεν τον ελέγχει και αυτό για μένα δεν είναι καλό. Πρέπει εμείς να έχουμε συμμετοχή γιατί εμάς αφορά. Δεύτερο, κύριε Κοτρότσο, θυμίζω πριν το Roots Race, η Ελλάδα με την Τουρκία ήταν σε συζητήσεις για την έναρξη διαλόγου. Πάω πίσω στον Ιούλιο του 2020. Ναι, ναι. Όλα αυτά χάλασαν εντός εισαγωγικών επειδή κάναμε την Ελληνοκυπριακή Συμφωνία. Χάλασαν αυτά μεν, αλλά πάνω στο τραπέζι, εκτός από το τουρκολιβικό σύμφωνο σε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία, είχαμε πλέον και την Ελληνοκυπριακή Συμφωνία. Γι' αυτό και σας λέω ότι πάνω στο τραπέζι πρέπει να έχουμε τα το δυνατόν περισσότερα διπλωματικά όπλα και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας και της κυριαρχίας μας με την επέκταση νοτίως της Κρήτης είναι ένα όπλο. Και κάτι ακόμα και κλείνω. 5 δεύτερα.
πρέπει να δημιουργούμε κόστος στην Τουρκία για τις ενέργειές της. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τρίτους να την απειλούν με κυρώσεις ή να τους δημιουργούν αυτό το κόστος. Η κλιμακωτή επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ξεκινώντας από τον νότο της Κρήτης και συμπεριλαμβάνοντας στο μέλλον και άλλα σημεία της ελλαδικής επικράτειας, είναι ένα κόστος για την Τουρκία, ώστε την επόμενη φορά που θα θέλει να κάνει μια επιθετική ενέργεια να το σκεφτεί δύο φορές.